Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Γεια σας. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Σήμερα είναι Παρασκευή 24 Μαΐου 2024 και έχουμε θεματάρα να συζητήσουμε απόψε στο live μας. Κάθε Παρασκευή βράδυ στις 9 έχουμε live Q&A ανοιχτό για όλους εδώ στο κανάλι μας, όπου συζητάμε κάθε φορά καυτά θέματα. Το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα είναι ιδιαιτέρως καυτό και αφορά στο ζήτημα που πραγματεύτηκε το βίντεο που ανέβηκε προχθές την Τετάρτη στο κανάλι. Για αυτούς τους τύπους που είναι τόσο άνιωθοι ή όχι, ώστε να πηγαίνουν αμέσως από την προηγούμενη σχέση στην επόμενη. Εάν δεν έχετε παρακολουθήσει το βίντεο της Τετάρτης, παρακαλώ παρακολουθήστε το, γιατί υπάρχει ένας λεπτός διαχωρισμός. Δεν είναι μόνο οι ναρκισιστές που πάνε από την προηγούμενη σχέση στην επόμενη με ελάχιστο διάλειμμα και χωρίς να την πενθήσουν. Υπάρχουν και άνθρωποι συνεξαρτώμενοι, οι οποίοι φοβούνται τόσο πολύ την πιθανότητα της μοναξιάς και του να έρθουν αντιμέτωποι με τους εσωτερικούς τους δαίμονες, ώστε χωρίς να το καταλάβουν καλά-καλά, μόλις τελειώσει η προηγούμενη σχέση κακοποίησης και συνεξάρτησης, ψάχνουν για να βρουν την επόμενη. Και σε αυτή την περίπτωση, ένας συνεξαρτώμενος άνθρωπος παίρνει τα μπογαλάκια του από την προηγούμενη κακοποιητική σχέση, το οποίο έχουν μέσα ό,τι θέλει. Υποβάθμιση, υποτίμηση, χαμηλή αυτοεκτίμηση, ενοχές αχρίαστες και ό,τι θέλει. Πολυτραυματισμός ψυχικός, τα παίρνουν αυτά τα μπογαλάκια και μπαίνουν στην επόμενη σχέση, κοιτάζοντας έτσι λίγο μόνο χονδρικά, να μην έχει τα ίδια αρνητικά χαρακτηριστικά το καινούριο πρόσωπο που είχε το προηγούμενο. Μαντέψετε όμως τι γίνεται. Εάν βγεις από μια κακοποιητική σχέση και δεν πάρεις το χρόνο σου για να πενθήσεις την απώλεια, αν δεν κάνεις ψυχοθεραπεία για να ξεπεράσεις τα ψυχολογικά και ψυχοκολικά που σου έχει προκαλέσει η προηγούμενη σχέση, μαντέψτε τι θα γίνει. Στην επόμενη σχέση θα κάνεις ακόμη χειρότερη επιλογή και θα είσαι ακόμη περισσότερο ρηγμένη. Λοιπόν, στο απόψινό live θέλουμε να συζητήσουμε αυτά τα ανδραγαθήματά μας. Αυτά που έχουμε κάνει στο παρελθόν. Που φύγαμε από μια κακοποιητική σχέση, θεωρήσαμε ότι η τύχη μας χαμογέλασε και ήρθε η επόμενη σχέση, μόνο και μόνο για να κακοποιηθούμε ακόμη περισσότερο. Σας περιμένω απόψε στις 9.